Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, Star TV, η ζωή κύκλους κάνει, ένας καινούριος κύκλος για μένα, βέβαια γύρισα σε γνώριμα παλιά λιμέρια και ο στόχος και ο σκοπός της παρουσίας μου δεν είναι να κάνουμε επαγγελματική καριέρα, απλά αυτό που είχα ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αυτό θέλω να συνεχίσω. Να είμαι κοντά σας, να είμαι ο αυτός μου πρωτίστως και να έχω μία αμεσότητα με εσάς. Στόχος και σκοπός της παρουσίας μου είναι η προβολή και η ανάδειξη του δραμηνού αθλητισμού. Αυτός είναι ο ιδεολογικός μου στόχος και η παρουσία μου εδώ. Να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του ΣΤΑΡ, γιατί ευωδόθηκαν κάποιες διεργασίες και είμαι ξανά εδώ κοντά, μαζί. Τίτλος εκπομπής πριν τη σέντρα, Παρασκευή, τα σχέδια των προπονητών, οι στόχοι και ό,τι περιμένουν οι φίλαθροι να οργανώσουν το Σαββατοκύριακό τους. Πρώτο μέρος εκπομπής αφιερωμένο στη δόξα δράμας, δεύτερο μέρος αφιερωμένο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε σήμερα και αφιέρωμα στον Ορφέα Χωριστής. Στα δύσκολα με φίλους ξεκινάς. Τον θεωρώ κορυφαίο παράγοντα, δεν μασάω τα λόγια μου. Είναι φίλος, είναι συνομήλικός μου και είναι μόνο δόξα. Σάκης Πάσχος από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη και από τις Κερκίδες εδώ και χρόνια από τη δεκαετία του 70 στο γήπεδο της Δόξας. Καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα Σάκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στην καινούργια προσπάθεια που ξεκινάς. Η επιτυχία πρέπει να είναι κοινή όταν οι ομάδες μας ανεβαίνουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανεβαίνουν όλοι οι παράμετροι, είτε τηλεόραση είναι, είτε καταστήματα είναι, είτε ξενοδοχεία είναι, είτε και η ταυτότητά μας, ο εγωισμός μας. Η δράμα, να κάνουν το γενικό πλάνο, ως επαρχιακή πόλη, εάν οι άλλες πόλεις έχουν κρυολογήσει από τα μνημόνια, η δράμα έχει πνευμονία. Γιατί? Για οικονομικούς λόγους ο ΚΑΟΔ ανέστειλε δραστηριότητες, για οικονομικούς λόγους πέρσι τον Αύγουστο στο προάβλιο χώρο του Ξενία η δόξα από την Β' Εθνική βρέθηκε στη Γ'. Θα πιάσουμε το νήμα από εκεί. Η δόξα βρέθηκε στη Γ' Εθνική και εκεί μερικοί παράγοντες βγήκαν μπροστά. Από τους προτεργάτες αυτής της κίνησης είναι ο Σάκης ο Πάσχος. Και θέλω να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Πάνε 14 μήνες με αυτή την, από τότε που ξεκίνησε αυτή η κίνηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες παράγοντες, αλλά είναι δοξαίοι. Σαν και να πιάσουμε το νήμα από πέρσι το Σεπτέμβριο. Ποια ήταν τα δικά σου κίνητρα και από εκεί και πέρα να τοποθετηθείς γενικά ως μέλος της διοίκησης. Τα δικά μας κίνητρα ήταν να σώσουμε την ομάδα την ώρα που βούλιαζε και φαινόταν ότι θα πέσει στο τοπικό. Συναντηθήκαμε 10-15 άτομα. Βάλαμε τα στήθη μας, να πούμε, γιατί τότε φαινόταν ότι θα πέσει η δόξα. Βάλαμε τα στήθη μας μπροστά και κάναμε την προσπάθεια. Εμείς που ασχοληθήκαμε, ξέραμε ότι δεν υπήρχε ποτέ καμιά περίπτωση να πέσει η δόξα ή να εξαφανιστεί η δόξα. Και κάναμε πέρσι μια πετυχημένη προσπάθεια αγωνιστική, γιατί δεν ήταν ο στόχος να βγει η δόξα. Το θέμα ήταν να διασώσουμε την ομάδα και να πάει ως δυνατόν καλύτερα με την βοήθεια τη δικιά μας και των φιλάθλων. Και όλη η προσπάθεια στηριζόταν στη βοήθεια των φιλάθλων της δόξης, η οποία είναι μεγάλη και τους ευχαριστούμε και για την περσινή προσπάθεια και για τη φετινή προσπάθεια που είναι ακόμη μεγαλύτερη, μπορώ να πω συγκινητική. Συγκινητική. Συγκινητική, γιατί πέρσι μπορεί να μην μας ξέρανε ποιοι διηγούμε, τι είμαστε, τι δεν είμαστε, αλλά επειδή μετά από την περσινή προσπάθεια καταλάβανε και ξέρανε με τι ανθρώπους έχουν να κάνουν, φέτος ανταποκρίθηκαν ακόμη περισσότερο και πηγαίνουν προς το παρόν όλα καλά σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη Θύρα 4, γιατί η προσπάθεια των παιδιών είναι συγκινητική. Σε αυτά τα 10 παιχνίδια δεν έλειψαν από πουθενά. Τραγουδάνε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, και τους θέλουμε πάντα κοντά μας. Σάκη, πέρσι η δόξα, έτσι όπως συγκροτήθηκε,
κατέκτησε την αναγνώριση ότι πέτυχε νίκες, είχε μια παρουσία θετική και ως όνομα και ως υπόσταση. Δημιούργησε εκ των πραγμάτων, δόξα είσαι, θα πας για πρωτάθλημα. Τα πράγματα όμως μετά τη 10η αγωνιστική, έχω γράψει και στην εφημερίδα χθες εργασία, έχω κάνει μια ανάλυση, γιατί φαίνεται ότι το τρένο εκτροχιάστηκε. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας μας είναι κοντά στα 300 χιλιάρικα, όταν ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Βέρεια και διαχειριστής του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΗ ξοδεύει τριπλάσια, τετραπλάσια λεφτά. Είναι πολύ περισσότερο. Είναι ούτε τριπλάσια ούτε τετραπλάσια. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα ποσό ανάμεσα στο 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί παλεύουμε. Εκεί είναι ο Άρης. Το μπάτζετ του Άρη είναι σε αυτά τα ποσά με σημερινά δεδομένα. Οπότε η προσπάθειά μας έχει απέναντι έναν Γολγοθά. Κοιτάξτε, όταν έληξε πέρσι το πρωτάθλημα και μαζευτήκαμε για να δούμε τι θα κάνουμε τη νέα χρονιά, είπαμε ότι ανεξαρτήτως αν είναι ο Άρης στην κατηγορία ή δεν είναι, η δόξα πρέπει να κάνει μια ομάδα για πρωταθλητισμό. Πάντα μέσα μας βασικά πιστεύαμε ότι ο Άρης θα αλλάξει κατηγορία. Διότι το νόμιμο και το πρέπον ήταν ο Άρης αυτή τη στιγμή να αγωνίζεται στην Β' Εθνική. Όλοι γνωρίζουμε ότι καταπατήθηκαν τα νόμιμα από την κόντρα του Καλαϊτζίδη με τον Μαρινάκη, τον κύριο Μαρινάκη, και έμεινε ο Άρης στη Γ' Εθνική. Ο κανονισμός ήταν ξεκάθαρος ότι έπρεπε ο Άρης να παίξει μπαράζ μαζί με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης και τους άλλους δύο δευτεροαθλητές και να ανεβαίνανε οι δύο ομάδες. Αλλά καταπατήθηκαν οι νόμοι και ο Άρης παρέμεινε στην Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, η Δόξα και η Καβάλα και η Χρυσούπολη κάνανε ομάδες για να χτυπήσουν το πρωτάθλημα. Μέχρι τελευταία στιγμή περιμέναμε ότι ο Άρης δεν θα είναι. Και προς την γενική μας ατυχία εκτός που έμεινε ο Άρης στην Γάμα Εθνική, την ανέλαβε και ένας δυνατός οικονομικός παράγων, με ρόστερ δημιούργησε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τρία συμβόλαια παικτών του Άρη είναι όσο το ρόστερ της Δόξης και της Καβάλας μαζί. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εμείς βάλαμε ένα στόχο και σε αυτόν προσπαθούμε να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μπορεί να μην πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι είναι απίθανο. Έως πολύ δύσκολο για να μιλάμε αντικειμενικά. Ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά με τον φετινό Άρη. Αλλά η ομάδα μας πρέπει να κάνει πορεία πρωταθλητισμού και να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλότερα. Υπήρχαν τρεις πολύ καλές ομάδες στην κατηγορία: η Δόξα, η Καβάλα και ο Νέστος Χρυσούπολης. Μπορεί να φαίνεται το όνομα του Νέστου Χρυσούπολης μικρό, αλλά αυτοί που ξέρουν ποδόσφαιρο, ξέραμε από την αρχή ότι ο Νέστος θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι η τρίτη χρονιά που έχει τον ίδιο κορμό ποδοσφαιριστών, αφού να φανταστείτε ότι μπροστά από δύο χρόνια με αυτόν τον κορμό των ποδοσφαιριστών, ενισχυμένο με τον Λάσπατζη και τον Χαριτίδη που παίζουν στη Δόξα, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, έπεσε αυτή η ομάδα από την Γάμα στο τοπικό. Και την επόμενο χρόνο πέρσι τα πήρε όλα. Και σε επίπεδο ομάδων Γάμα Εθνικής, κατακτώντας και το κύπελλο και μάλιστα παίζοντας απέναντι στα Τρίκαλα, ο Νέστος με 10 παίκτες από το 20. Τους τον κέρδισε με 3-0 για να καταλάβει. Και φέτος ο Νέστος είναι ακόμη πιο ενισχυμένος, με γνωστής αξίας ποδοσφαιριστός, όπως είναι ο Μπιρξτιάν, όπως είναι ο Λαζαρίδης, όπως είναι ο Σεφερίδης. Οπότε έκανε και αυτός μια ομάδα και με ακριβά συμβόλαια, έτσι, όπως είναι και η Δόξα, όπως είναι και η Καβάλα. Και μεταξύ αυτών των τριών ομάδων θα γίνει μια μάχη για να τερματίσουν όσο δυνατόν η μία πιο ψηλά από την άλλη. Αυτά είναι η πραγματικότητα και τα δεδομένα. Δηλαδή, Σάκη Πάσχου, η παραγωγική σου εμπειρία τι λέει, ότι φέτος, αν σε περίπτωση τερματίσει η Δόξα δεύτερη και έχουμε, από ό,τι φαίνεται, λόγω ότι διάγουμε το τρίτο μνημόνιο, έχουμε αποχωρήσεις από τη Football League, πιστεύεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο, είναι η περσινή ετοιμιγωρία, είναι προδεδικασμένο ότι δεν θα έχουμε μπαράζ? Ποια είναι η εκτίμηση? Πέρσι, ενώ υπήρχε ο νόμος, ήταν ξεκάθαρος ότι έπρεπε να γίνουν τα μπαράζ, δεν γίνανε. Και για να καλυφθούν, βάλαν πλέον όρο στο ΚΑΠ ότι οι δευτεροαθλητές δεν ανεβαίνουν. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα,
Ότι όποιες ομάδες, όσες ομάδες και αν πέσουν, δεν συμπληρώνονται από τους δεύτερους τρίτους της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αλλά επειδή είμαστε εδώ στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είναι ένα πρωτάθλημα, κάποιες ομάδες και από την ΑΕ Εθνική και από τη ΒΕ Εθνική μπορεί αύριο μεθαύριο να σταματήσουν να παίζουν για οικονομικούς λόγους ή να δηλώσουν αδυναμία για τον χρόνο και δεν ξέρουμε τι μπορεί να ισχύσει. Δηλαδή, εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι οι ομάδες της ΒΕ Εθνικής 18, αν δεν κάνω λάθος. Αν δηλαδή 4-5 είτε από ΑΕ είτε από ΒΕ Εθνική δηλώσουν αδυναμία, τι θα κάνουν, θα κάνουν ένα πρωτάθλημα με 13 ομάδες. Πάντα η ερμηνεία του νόμου είναι κατά το δοκούν. Πάντα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να ξέρει τι σε ξημερώνει και πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να τερματίσει η ομάδα μας όσο το δυνατόν σε υψηλότερη θέση. Τώρα φαίνεται ότι δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και από τη στιγμή που είμαστε δόξα, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού, ανεξαρτήτου αντιπάλου. Μάλιστα. Να πάρουμε εδώ μια ανάσα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό. Μπορώ να το πω, είναι κορυφαίο να πούμε, γιατί εμείς τώρα οι συνομήλικοι Πάσχος και Πετρόπουλος και πολλοί άλλοι γίναμε δόξα. Πάμε να δούμε βίντεο δόξα αφιέρωμα.
Μεγάλες ομάδες είναι αυτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που μπορούν να κινητοποιήσουν κόσμο. Το έχω πει και σε δημοσιογράφους και σε εκπομπές που βγαίνουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ότι στη Βόρεια Ελλάδα, πέρα από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, είμαστε ο μεγάλος λαός. Βέβαια, Σάκη, απουσιάζει ο κόσμος τώρα, διότι δεν κάνουμε, κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά ο κόσμος είναι παγωμένος σχετικά. Δεν έχουμε αυτή την κίνηση που πρέπει. Η εξήγησή σου. Σίγουρα ο κόσμος συσπυρώνεται και μαζεύεται όταν είναι ορατός ο στόχος του πρωταθλητισμού. Όπως βλέπουμε, τα στιγμιότυπα ήταν από την χρονιά που... Το 8-9. Ανεβήκαμε από την Γάμα στη Β' Εθνική. Ο κόσμος ξεκίνησε δυναμικά. Πιστεύω ότι μέσω αμπελόκηπους είχαμε τουλάχιστον 500 δραμηνούς την πρώτη αγωνιστική. Και πάγωσε προς το παρόν, αλλά νομίζω ότι όλοι ενδιαφέρονται, ρωτάνε για τη δόξα, στηρίζουν την προσπάθεια. Είναι υπερβολικός ο αριθμός των διαρκείας που έχει πουλήσει η ομάδα μας, που έχει διαθέσει μάλλον. Και τα εισιτήρια που κόβουμε ακόμη και τώρα απέχουν παρασάγκας από κάθε άλλη ομάδα εκτός του Άρη. Από κάθε άλλη ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον όμιλό μας και πιστεύω ότι και από τις περισσότερες ομάδες της Β' Εθνικής κόβει η δόξα περισσότερα εισιτήρια. Γιατί στη δόξα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν τουλάχιστον 800 με 1000 άτομα στη χειρότερη περίπτωση στο γήπεδο. Αυτά τα νούμερα μπορεί για μας να φαίνονται ότι είναι πολύ λίγα, αλλά για τις άλλες ομάδες... Είναι όνειρο. Είναι όνειρο και δεν θα μπορούν να το κατακτήσουν ποτέ. Πάντως, το έχω πει σήμερα στο ραδιόφωνο συζητώντας με τον κύριο Τογανίδη, 70 και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στο γήπεδο με τη ρεκλάμα τους. Είναι το σύνθημα πράξη, δόξα λαός μαυραετός. Ναι, έτσι είναι ακριβώς και δεν είναι μόνο 70 ή 80 πώς είναι οι διαφημίσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί. Άλλοι, οι οποίοι βοηθούν οικονομικά την προσπάθεια και δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους να διαφημίζονται σε πινακίδα στο γήπεδο. Αλλά όπου έχουμε απευθυνθεί, σε ποσοστό πιστεύω 99% ίσως και παραπάνω, έχουν όλοι ανταποκριθεί, από τον πιο δυνατό στον πιο αδύνατο, και έχουν βοηθήσει και ο πιο ανώνυμος φίλαθλος ακόμα της πόλης. Υπάρχει και η ομάδα στήριξης, η οποία συνεχώς βοηθάει, διότι εκτός από τα 15-16 άτομα που είμαστε στην διοίκηση, υπάρχουν άλλα 70-80 άτομα που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, καταβάλλοντας κάθε μήνα χρήματα, όσα μπορεί ο καθένας, έτσι. Ξεκινήσαμε με 50 ευρώ και πάμε και πέρα όσο μπορεί ο καθένας βάζει. Δηλαδή, η δόξα δεν είναι κανένας μεγάλος επιχειρηματίας μπροστά τώρα αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να ανταποκριθεί. Οπότε μόνο με συσπήρωση δικιά μας και του κόσμου μπορούμε να πάμε μπροστά. Και δόξα τω Θεώ δεν αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα. Πέρσι... Παραλάβατε και χρέος. Στο Γάμα Σίγμα. Το Γάμα Σίγμα είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είμαι και στη διοίκηση του Γάμα Σίγμα, όπως και οι 10 από τους 15 που είμαστε εκεί. Είμαστε και στη διοίκηση ταυτόχρονα του Γάμα Σίγμα, γιατί πέρσι δεν ήμασταν στην διοίκηση του ΓΣ, απλώς είχαμε γίνει με απόφαση γενικής συνέλευσης διοίκησης. Ενώ φέτος, όταν έγιναν εκλογές του γυμναστικού, πήραμε και τον γυμναστικό σύλλογο για να είμαστε και κατοχυρωμένοι και για να τρέξουμε και τον γυμναστικό. Και αν μπορούσαν και οι άλλοι 5 που δεν είναι στο γυμναστικό, δεν μπορούσαν για τυπικούς λόγους. Δεν ήταν ενεργά μέλη ένα χρόνο. Αλλιώς θα ήταν και οι 15, θα ήμασταν και στο ΓΣ. Εξάλλου δεν υπάρχει ΓΣ σίγμα και διοικούσα επιτροπή, είναι δόξα. Το ίδιο πράγμα, όλοι έχουν τον ίδιο σκοπό, πώς θα ξεχρεώσουμε την ομάδα και πώς θα ανταποκριθούμε στο οικονομικό κομμάτι της ομάδας έξω από το αγωνιστικό. Πέρσι είχαμε ένα μπάτζετ γύρω στα 200 με 220 χιλιάρικα, δεν χρωστούσε η ομάδα ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Θυμάμαι, είχε μια ανακοίνωση. Ούτε ένα ευρώ δεν χρωστούσε, τα πλήρωσε όλα. Δεν είχαμε καμιά υποχρέωση και μπορώ να σας πω ότι κλείσαμε και λίγο θετικά. Φέτος αυξήσαμε το budget. Όχι πάρα πολύ. Αλλά και πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε την ίδια πορεία και δεν θα έχουμε πρόβλημα στο οικονομικό. Και
αυτή τη στιγμή η ομάδα μας, όπως από πέρσι ξεκίνησε, κάθε 15 μέρες πληρώνει το προσωπικό της, όπως έχουμε και υποχρέωση φυσικά, και όλους τους προμηθευτές ή όλους όσους ερχόμαστε, όσοι συναλλάσσονται με την ομάδα, είναι πληρωμένοι, ξοφλημένοι. Αυτό πάντα με τη βοήθεια του κόσμου και των φιλάθλων, έτσι. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε, για άλλη μια φορά να το πω, όποιος θέλει να έρθει να μπει στην διοικούσα επιτροπή, να βοηθήσει από οποιαδήποτε πόστο, από οποιαδήποτε... Με τηρίζει. Είναι ευπρόσδεκτος, είμαστε ανοιχτοί. Ακόμη και αν κάποιος θέλει να έρθει να πάρει την ομάδα και να την διοικήσει μόνος του. Όποιος θέλει, εδώ είναι το τηλέφωνο πριν τη σέντρα, να ο Σάκης ο Πάσχος, επώνυμα να κάνει ερώτηση, παιδιά. Η δόξα είναι λαϊκή συσπήρωση. Δεν είναι, υπάρχει μεγαλομέτωχος, υπάρχουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη της δικού σας επιτροπής, 57-244. Όποιος θέλει, ανοιχτά μικρόφωνα έχουμε, ανοιχτές κάμερες. Δεν θα κάνουμε προκάτε εκπομπή. Όποιος θέλει να ρωτήσει επώνυμα κάτι, μετά μην μου πιάσετε αύριο στο καφέ και μου πείτε εκείνο δεν ρώτησε στο Πάσχο, εκείνο δεν ρώτησε. Παιδιά, εδώ το πράγμα πάει εκ των έσω. Δεν υπάρχει μεγαλομέτωχος, υπάρχει ο λαός, υπάρχει η Επιτροπή Στήριξης, υπάρχει ο ανώνυμος φίλαθλος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να διοικήσει την ομάδα, να έρθει να καταθέσει την πρότασή του, είμαστε ανοιχτοί να τον παραδώσουμε την ομάδα και με ταμείο και με απ' όλα. Απλώς πρέπει να δώσει κάποιες εγγύσεις ότι θα τρέξει την ομάδα στη διοίκηση του ερασιτέχνη και για φέτος και για του χρόνου. Έτσι. Με εγγύσεις και όχι με λόγια αέρα. Άρα... Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε. Για να μην νομίζουν ότι είμαστε επαγγελματίες ή έχουμε στόχο την καρέκλα. Θέλουμε εμείς τόσο δυνατό να πάει η ομάδα. Και να έρθει να συστρατευτεί μαζί σας. Είπα, όποιος θέλει να μπει στη δικούσα επιτροπή, όποιος θέλει να διοικήσει μόνος του, να κάνει δικό του συμβούλιο. Αφού έρθει και κάνει τις προτάσεις τους και τις βρούμε σωστές και ότι είναι προς όφελος της ομάδος. Και που είναι προς... Εμείς είμαστε δεκτοί σε οποιοδήποτε. Όχι στα καφενεία όμως και στα λόγια. Συγκεκριμένες προτάσεις. Πάμε στο αγωνιστικό Σάκη Πάσχο. Δέκατη αγωνιστική, η ομάδα έξω. Απ' έξω έχει φέρει βαθμούς που είναι πρωταθλητισμού, πέρα από την καμπάνα στη Χαλάστρα. Μέσα έχουμε κάποιες αριθμίες, θα το έλεγα. Αγωνιστικά είσαι ικανοποιημένος από αυτήν την εικόνα? Αγωνιστικά, εκτός από το τελευταίο παιχνίδι που κάναμε στο Καμπανιακό και ήμασταν κακοί μετά το 20 λεπτό, αλλά και στο κακό μας, δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά και στο κακό μας παιχνίδι που κάναμε στον Καμπανιακό, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την εξοδετερώσαμε και δεν μπόρεσε να μας κάνει ούτε φάση. Και αδικηθήκαμε και πάλι κατά κάποιο τρόπο από τη διατησία. Ο ίδιος ο πέναλτι. Εντάξει. Και από ένα αυτογκόλ, ένα πάρα πολύ καλό χτυπημένο φάουλ από τα πλάγια, χτύπησε στο κεφάλι ενός δικού μας ποδοσφαιριστή, άλλαξε πορεία ο μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα. Δεν κινδυνεύσαμε τον Καμπανιακό. Ο Καμπανιακός είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρουν όλοι. Και πέρσι και φέτος και κάθε χρόνο. Ομάδα, γάμα, ναι. Αλλά ακόμη και στο κακό μας παιχνίδι, η δόξα έχει τους ποδοσφαιριστές που δεν επιτρέπουν τον αντίπαλο να τη δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Απλώς κάναμε 2-3 φάσεις στον Καμπανιακό έξω από το πέναλτι. Και πριν το γκολ και μετά το γκολ να ισοφαρίσουμε ή να προηγηθούμε. Δεν μπορέσαμε, φάγαμε τον γκολ στο 75 και χάσαμε εκεί. Σίγουρα η ομάδα δεν ήταν καλή αγωνιστικά. Εδώ μέσα δεν κερδίσαμε νομίζω το Άγιο Νέρι. Σε εκείνο το παιχνίδι και το Γάζο. Σε εκείνο το παιχνίδι που ήταν παροδία. Με την ανοχή των διατών δεν παίξαμε ούτε μισή ώρα ποδόσφαιρο και ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ της ομάδας μας και με τους τεράστιους με τα τεράστια προβλήματα που είχε στην αρχή η ομάδα μας, τώρα άρχισε να μαζεύονται όλοι οι ποδοσφαιριστές με τους τραυματισμούς και με τις τιμωρίες. Παρόλα αυτά, ισοφαρίσαμε κανονικό γκολ με τα Γιονέρη και μας το ακύρωσαν. Εγώ νομίζω ότι ήταν εσκεμμένη απόφαση γιατί ο επόπτης ο συγκεκριμένος είναι έμπειρος, είναι β' εθνικής, ο κύριος Γούτας και δεν μπορεί να κάνει υπόδειξη λάθος σε εκείνη την πεντακάθαρη φάση. Μα 3 μέτρα καλύπτεται δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Μας έστειλε μήνυμα. Όχι, δεν λέω εγώ σαν μήνυμα και τίποτα άλλο. Σε αυτό το σημείο η διοίκηση είναι αδύνατη η δικιά μας, γιατί δεν έχει επαφές με διατησίες και κοιτάμε μόνο καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Έχω γράψει όμως
για ότι η παραγωγική ομάδα δεν έχουν παραστάσεις πρωταθλητισμού, οπότε χρειάζεται και εδώ μασάζ. Δεν είναι θέμα παραστάσεων πρωταθλητισμού, πρέπει να μπει σε κυκλώματα να μπορέσεις να επηρεάσεις καταστάσεις. Και αυτή είναι όλη η ιστορία, δεν είναι ούτε ελλείψη τίποτα. Και με τον Γάζαρο η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, δεν έκανε το γκολ εδώ μέσα. Είχαμε τις ευκαιρίες να βάλουμε. Όποτε μπει ένα γκολ, νομίζω θα έλεγε 5-0 το παιχνίδι. Δεν έχω παράπονο από τους ποδοσφαιριστές από την προσπάθεια με τον Γάζαρο. Στη ΔΕΑ Αλεξανδρούπολη που κάναμε και εκεί η ισοπαλία, η ομάδα κυριάρχησε πλήρως. Εκτός από τον πέναλτι που χάσαμε, μας ακύρωσαν οι επόπτες. Ο διαιτητής ήταν πολύ καλός. Μας ακύρωσαν οι επόπτες. Ο συγκεκριμένος επόπτης και πέρσι με τον Σμίλενιτς είχε ακυρωθεί. Εντάξει, και πάλι στον ίδιο αγώνα με την Αλεξανδρούπολη. Ο ένας ο Καμπερίδης μας ακύρωσε και εκεί κανονικό γκολ. Και ο άλλος ο επόπτης και στο δεύτερο ημίχρονο μας ακύρωσε και εκείνος κανονικό γκολ. Η δόξα στην Αλεξανδρούπολη έκανε ίσως από τα καλύτερα παιχνίδια της και κυριάρχησε πλήρως. Όταν παίζεις εκτός έδρας και χάνεις μπέναλτι, ακυρώνει δύο γκολ. Και χάσει και μια-δυο ευκαιρίες. Δεν είναι το θέμα αν πήραμε τους βαθμούς. Το θέμα είναι πώς παίξαμε και αν. Και τα λόγια των ανθρώπων της Αλεξανδρούπολης ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι ότι ήταν η δόξα, είναι η καλύτερη ομάδα που παίξαμε μέχρι στιγμής. Το κακό το παιχνίδι μας ήταν με τον Καμπανιακό. Με τον Καμπανιακό δεν παίξαμε καλά, αλλά δεν κινδυνεύσαμε σε κανένα σημείο από τον Καμπανιακό. Ήταν θέμα τύχης τον γκολ που φάγαμε. Μεταγραφική σίγουρα μπορούμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Σίγουρα μπορούμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και πιο ελκυστικό. Αλλά για πολλές απουσίες, τραυματισμούς που είχαμε μέχρι τώρα, μας στέρνουν αυτή τη δυνατότητα. Πιστεύουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα θα ανεβαίνει. Χάσαμε την πρώτη μεταγραφή που κάναμε φέτος, ήταν ο Διαμαντίδης. Όταν όλες οι ομάδες κοιμότανε, η δόξα, επειδή ξέραμε από πέρσι που υστερούμε, γι' αυτό πήγαμε και πήραμε έγκαιρα το Διαμαντίδη. Ένας ποδοσφαιριστής που κάνει τη διαφορά στην κατηγορία. Αλλά ήμασταν άτυχοι, γιατί την τρίτη αγωνιστική στο παιχνίδι μέσα στο Λαγκαδά, από χτύπημα αντιπάλου, ο ποδοσφαιριστής έπαθε ρήξη χιαστών, με αποτέλεσμα να το χάσουμε για όλη τη χρονιά, γιατί η αποθεραπεία του απαιτεί 5-6 μήνες. Οπότε και να γυρίσει τον τελευταίο μήνα είναι δώρο άδωρο για το παιδί. Καλύτερα να ετοιμαστεί για του χρόνου. Αλλά εμάς μας στέρεσε αυτή τη δυνατότητα, γιατί ήταν το καλύτερο δεκάρι στην κατηγορία και θέλαμε έναν οργανωτή από την πρώτη ώρα, το ξέραμε. Και στη θέση και δυστυχώς είχαμε τον Μουτεσίδη που ήταν στρατευμένος. Όχι, δεν είχαμε στη θέση τον Μουτεσίδη. Το Μουτεσίδη ξέραμε ότι ήταν στρατευμένος, τον πήραμε στρατευμένο και περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να έρθει να απολυθεί, να έρθει στη Δράμα. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και να μας αποδείξει αυτά που περιμένουμε. Απλώς το Μουτεσίδη τον πήραμε για το μέλλον, γιατί ήταν ευκαιρία και έπρεπε να αποκτηθεί. Όπως και τον Παπαζούδη θεωρούμαστε έναν ακόμη εξίσου πολύ καλό ποδοσφαιριστή λόγω στρατού. Τώρα περιμένουμε να περάσει το τετράμινο της υποχρεωτικής παραμονής σε μάχη μονάδα. Σε παραμεθόρια περιοχή και να έρθει και ο Σωτήρης να μας βοηθήσει από τον Ιανουάριο και μετά. Οι μεταγραφές γίνανε βάσει σχεδίου, γιατί θέλατε να με ρωτήσετε για τις μεταγραφές. Ναι. Βάσει της έκθεσης του προπονητή, κρατήσαμε τους παίκτες που θέλαμε να κρατήσουμε από την περσινή σεζόν, μου φαίνεται είναι 15-16 άτομα. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που χάθηκε από αυτούς που θα θέλαμε να κρατήσουμε είναι ο Σάββας Ομοδούργλου, που έκανε μεταγραφή σε ομάδα Α' Εθνικής στον Παθραϊκό και δεν μπορούσαμε να μπούμε εμπόδιο. Από εκεί και πέρα όλους τους ποδοσφαιριστές που θέλαμε να κρατήσουμε τους κρατήσαμε. Και πάλι σύμφωνα με την έκθεση του προπονητή, κάναμε και τις μεταγραφές. Κάναμε μαζί με τον Μουτεσίδη 13 μεταγραφές. Κοιτάξαμε και το δραμηνό στοιχείο, να ενισχύσουμε την ομάδα στο δραμηνό στοιχείο, αλλά να πάρουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πάντα όλες οι μεταγραφές δεν βγαίνουν. Στατιστικά λέει, άμα από τους 5, οι 2 ή αντί οι 3 σου βγουν, έχεις κάνει jackpot. Εμείς νομίζω ότι από τις μεταγραφές μας πετύχαμε μεγάλο ποσοστό να προσφέρει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Βιτλής, τα μπακ. Δεν είναι. Να ξεκινήσουμε από τους τερματοφύλακες. Πήραμε το Μέγκα και το Βαγγέλη το Μπαγκάκι, δύο δραμηνά παιδιά, με τον Τάσο τον Καράδα και νεαρά παιδιά.
με τον Τάσο τον Καράδα, ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Νομίζω ότι έχουμε τους πιο καλούς τερματοφύλακες έξω από. Μην συγκρίνουμε τώρα με τους τερματοφύλακες του Άρη. Έχουμε τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κατηγορία και νεαρούς και δραμηνούς. Ο Ρεβιθόπουλος, ο οποίος είναι δραμηνό παιδί. Καλαμπάκι. Από το Καλαμπάκι, νομίζω ότι είναι προσφέρει. Όπως και ο Βιτλής που πήραμε. Οι μεταγραφές μας ήταν καλές. Και ο Γκαρακλίδης και ο Βραμέντζαλης. Ο Βραμέντζαλης έχει ανέβει πολύ, ναι. Ναι. Ο σέντερφορ ο Γαϊδαρτζής, ο Μπλακ που λέμε. Ο Μπλακ. Εσείς, ο Μπλακ. Εσερέγγι, ο Κουπρόγλου, ο Ντοσάντος. Ο Ντοσάντος σίγουρα μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής και τον πήραμε για να μας κάνει την διαφορά. Εδώ τον περιμένουμε να ανέβει και να μας δικαιώσει. Αλλά όταν κάνουμε τόσες πολλές μεταγραφές, είναι αδύνατον να βγουν και οι 13 και οι 14 μεταγραφές και εξάλλου δεν τους παίρνεις όλους αυτούς όταν παίρνεις 13-14 παίκτες και έχεις άλλους 15-16, δεν τους παίρνεις μεταγραφές για να παίξουν όλοι. Για να έχεις βάθος, για μέλλον, για ενίσχυση. Εμείς νομίζω ότι πετύχαμε σε ποσοστό πάνω από 80-90%. Ήμασταν τυχεροί. Ας μην πω ότι ήταν λόγω ικανότητας του προπονητή μας να διακρίνει τους παίκτες. Εξάλλου πήραμε και γνωσμένης αξίας παίκτες και νεαρούς παίκτες και δραμηνούς παίκτες. Η Δόξα έχει 16-17 δραμηνούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της. Συν δύο που για μένα είναι δραμηνή, το έχω πει και άλλη φορά. Τον Τουτσαρίδη και τον. Κυριακίδη. Όχι τον Κυριακίδη. Τον Τουτσαρίδη και τον Παπαζούδη, οι οποίοι είναι τα παιδιά από την Οικίσιανη, που θεωρείται δηλαδή είναι 5 χιλιόμετρα από το Καλαμπάκι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι. Αυστηρά γεωγραφικά. Όχι, νομίζω ότι δηλαδή και αυτοί θεωρούνται δραμηνοί. Έρχεται Γενάρης. Τι θα γίνουμε, προς τα αφαιρέσεις, φιλαπορίες θα έχουμε. Κοιτάξτε, εμείς πάντα γι' αυτό είναι οι διοικήσεις, για να φροντίζουν το καλό της ομάδας. Βλέπουμε πού υστερούμε αυτή την στιγμή, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάντα στις δυνατότητες και στα πλαίσια που έχουμε, έτσι, για να ενισχύσουμε την ομάδα σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που φαίνεται ότι έχουμε κάποια προβλήματα. Υπάρχει σκάουτινγκ, έχουν στοχευτεί, υπάρχει στόχο, υπάρχουν. Υπάρχουν και στόχοι και από τώρα. Από τώρα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι φέραμε έναν Βούλγαρο ποδοσφαιριστή. Ναι, το Μάρι. Ναι, ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής. Βρέθηκε να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική για οικονομικούς λόγους. Η ομάδα του ήταν στην ΑΛΦΑ Εθνική. Αλλά δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γιατί ήταν ξένος ποδοσφαιριστής. Προσπαθήσαμε ένα τρίκ να τον περάσουμε, δεν μπορέσαμε. Εάν μας δείξει το καλό πρόσωπο και αξίζει, θα αποκτηθεί το Δεκέμβριο, τον 1ο Ιανουαρίου μάλλον, και όποιος άλλος ποδοσφαιριστής κρίνουμε ότι μπορεί να ενισχύσει τη Δόξα στις θέσεις που πονάμε. Θα υπάρξουν εντάξει. Ναι, ναι. Και ένας λόγος να μην κρυβόμαστε πίσω από το χέρι και από τους ποδοσφαιριστές που είχαμε από πέρσι. Εδώ είναι το ρεζούμε τώρα. Και περιμέναμε από κάποιους περισσότερα πράγματα. Προς το παρόν δεν τα έχουν διαχειρισμένοι παίκτες, οι οποίοι ήταν κολόνες της ομάδος και βασιστήκαμε και σε αυτούς. Και περιμένουμε και από αυτούς τα υπόλοιπα παιχνίδια, στα 6 αυτά παιχνίδια που απομένουν μέχρι να λήξει ο πρώτος γύρος και να ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο, να ανεβάσουν την απόδοσή τους στα γνωστά στάνταρ και να βοηθήσουν την ομάδα. Να δηλώσουν παρόντες. Ναι, να δηλώσουν παρόντες γιατί όταν είχες ένα κορμό 4-5 παικτών πέρσι. Και ξεκίνησες να κτίσεις την ομάδα πάνω σε αυτούς και να συμπληρώσεις τις υπόλοιπες θέσεις. Τους περιμένουμε όλους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Πριν πάμε στο τελευταίο κομμάτι με τον Σάκη Πάσχου, Σάκη, να κάνουμε πάλι μια αγωνιστική αναδρομή. Δύο μάτς που τα έχω ζήσει από κοντά και εδώ και Αθήνα. Πάμε να δούμε πού ανήκει η Δόξα. Αλλά άλλο ένα
Εδώ είναι με την Δόξα Ολυμπιακός, 1-0. Σέντρα εδώ του Αναστόπουλου, προσπαθεί, μπλοκάρει ο Γρηγοριάδης, είναι εδώ τερματοφύλακας. Στο γήπεδο της Δόξας, δεκαετία 80, εδώ η Δόξα επικράτησε 1-0. Γυρίζει εδώ ο Αναστόπουλος, τον οποίο θα τον συναντήσουμε ως προπονητή και θα το φιλοξενήσουμε 16. Εδώ στο Καφτατζόγλιο, Δόξα ΑΕΚ. ΑΕΚ Δόξα. Εστερχάζει, σουτάρει, θα αποκρούσει εδώ ο Παπαδόπουλος, ο Θόδωρας και εδώ Καμαρό Στεβούλτσεφ. Το γκολ αυτό, εδώ θα αποκρούσει ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, σε λίγο ο Βούλτσεφ θα πετύχει τέρμα. Κατοχή για την ΑΕΚ, στην Καλογρέζα το μάτς, αναμνήσεις παλιές όταν η Δόξα κατέβαινε Αθήνα και ήταν όρθια μέσα σε αυτά τα γήπεδα. Αναπολούμε να έρθουν εκείνες στιγμές. Αλλά δεν υπάρχει κανένα κόρνερ, κανένα πέναλτι. Ανάπτυξη για τη Δόξα. Σβέτκοφ και φεύγει ο Μίχαελ Βούλτσεφ. Προσπαθούν να τον ανατρέψουν Μανολάς, βγαίνει ο Θεολόγης, Βούλτσεφ. Πάρτο 0-1 η Δόξα, μέσα στο ΆΚΑ, επί της ΑΕΚ. Στο 75, εδώ Μιχαήλ Βούλτσεφ. Μανολάς προσπαθούν να τον ανατρέψουν, δεν μπορούν. Ούτε ο Θεολόγης, καυτό σουτ 0-1. Και εδώ σε λίγο θα δούμε τη μεγάλη ευκαιρία από τον Βασίλη Μουρατίδη να γίνει το 0-2. Προσπαθεί η ΑΕΚ να αντιδράσει. Κεφαλιά εδώ ο Σάντμπερκ και 1-1. Ναι, ο Σάντμπερκ ο Σουηδός, κεφαλιά 1-1. Σκληρή πραγματικότητα λέει, από το ΑΕΚ Δόξα 1-1, πάμε υποδεχόμαστε το Βυζάντιο την Κυριακή. Πόσο έτοιμοι είμαστε και θα ήθελα να ανοίξουμε και το κεφάλαιο προπονητής, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία παρασκηνιακά διαδίδουν, φεύγει ο Παντζαράς, δεν μένει ο Παντζαράς. Να κλείσουμε μερικά θέματα. Σάκη Πάσκου, είσαι κάθε μέρα με τον προπονητή, κάθε μέρα στην προπόνηση. Εσύ και ο Ηλίας ο Χατζηλευθερίου, θέλω από υπεύθυνα χείλη να ακούσουμε το σκεπτικό των διοικούντων. Δεν ξέρω τι λένε, ούτε με ενδιαφέρει στα καφενεία και στα site. Facebook. Στα Facebook, μάλιστα. Κάποιοι που βλέπουν την μπάλα του ποδοσφαίρου και νομίζουν ότι έχει πίτρο μέσα ή παίξαν hardball και δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Για μας δεν υπάρχει, για τη διοίκηση εννοώ, έτσι, δεν είναι ούτε ο Πάσχος ούτε ο Χατζηλευθέριο, είναι η διοίκηση, η οποία επέλεξε από πέρσι αυτόν τον προπονητή μετά την αλλαγή που κάναμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον προπονητή. Γι' αυτό και τον κρατήσαμε φυσικά το καλοκαίρι και ούτε γίνεται ένας προπονητής καλός ή κακός σε 5 και σε 10 αγωνιστικές. Ξέρουμε τι προβλήματα έχουμε. Ο Ανδρέας είναι καλός προπονητής, έντιμος και καθαρός. Τώρα, αν κάποιοι μπομπάδες, μομάδες, θείες έχουν προβλήματα,
Γιατί κάποιου δεν παίζουν τα παιδιά. Το βαπτιστικό. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ακέραιος χαρακτήρας και αυτό που βλέπει στο γήπεδο, αυτό εφαρμόζει. Δηλαδή, και το έχει αποδείξει μέχρι τώρα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον προπονητή και με αυτόν θα συνεχίσουμε και δεν επηρεαζόμαστε από αυτά που λέγονται στα καφενεία. Όταν υπάρχουν στο ρόστερ 28 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, 28 δεν είναι γιατί χάσαμε τον Διαμαντίδη, χάσαμε και προς το παρόν και ο Νίκος ο Σιάμπος, ένα μεγάλο ταλέντο, το οποίο δεν το αναφέραμε, είναι τραυματίας, πιστεύουμε σε ένα μήνα να έχει γυρίσει και να είναι κοντά μας, είναι σε στάδιο αποθεραπείας και ξέρουμε την αξία και αυτού του παιδιού. Η Δόξα, να φανταστείτε ότι έχει μέσο όρο ηλικίας, είναι από τις πιο νεανικές ομάδες του πρωταθλήματος. Ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι 21,8. 21,8. 21,8, που σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον, υπάρχει η βάση και ο κορμός στην ομάδα και με αυτόν τον κορμό θα συνεχίσουμε και συνεχώς θα τον ενισχύουμε μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από την άνοδο, όσο είμαστε εμείς, έτσι, από την άνοδο στην Β' Εθνική. Δεν ξέρουμε άμα θα είμαστε εμείς του χρόνου ή θα είναι άλλοι, αλλά ο σκοπός της Δόξης κάθε χρόνο θα είναι να αλλάξει κατηγορία. Γηπεδικές εγκαταστάσεις, το βοηθητικό τι γίνεται, είμαστε σε τελικό στάδιο. Ναι, το πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Πλέον έχει πάει ο πρώτος λογαριασμός του εργολάβου, από ό,τι μαθαίνουμε από το Δήμο, στον Επίτροπο για Έλεγχο, από τη στιγμή που θα εγκριθεί. Το γήπεδο σε 2 μήνες θα είναι παραδοτέο και θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της Δόξης των ακαδημιών της και της μεγάλης ομάδος στο βροχερό καιρό που θα έχουμε από εδώ και πέρα και χρειαζόμαστε βοηθητικό χάσαμε γήπεδο. Χάσαμε όμως ένα δίμηνο, χάσαμε. Δεν εξαρτάται από κανέναν, είναι θέμα διαδικασιών, είναι γραφειοκρατικό. Ο Δήμος έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, έστειλε τα χαρτιά, ήθελε κάποιες επεξηγήσεις ο Επίτροπος, τις έστειλε και αυτές μέσω της νομικής του υπηρεσίας και περιμένουμε να περάσει για να... Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών. Σε ένα δεκαήμερο το πολύ πρέπει να έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα ώστε να ξεκινήσει άμεσα, αν το επιτρέψουν, τώρα απλώς θα μπλέξουμε με τις καιρικές συνθήκες, γιατί πλέον έχουμε 20 Νοεμβρίου και δεν ξέρουμε αν θα βοηθήσει ο καιρός για να γίνει το έργο. Αλλά είτε γίνει σε 10 μέρες, είτε σε 2 μήνες, είτε σε 5 μήνες, είμαστε στο τελικό στάδιο και η Δόξα θα λύσει και αυτό το βασικό πρόβλημα με την βοήθεια του Δήμου. Έτσι. Σαν εκεί Πάσχου, η Δόξα έχει και μεγάλους παράγοντες οικονομικά, οι οποίοι δεν θέλουν εμπλοκή. Στη Δόξα όμως έχουν κάποιοι ρίξει λεφτά. Ορφανίδες, Νικολαίδες. Πιστεύω. Και ο Σάμιος λειτουργήσε την ομάδα ακέραια. Απλά ο Σάμιος, του το έχω πει κατηδίαν, μιλώ με όλους, μιλώ και με τους τρεις. Παρακολουθούν τα τεκτενόμενα της ομάδος. Και πιστεύω και στο Σάμιο το έχω πει ότι το μοντέλο ήταν ότι ο μεγαλομέτωχος δεν πρέπει να έχει επαφή ούτε κάθε μέρα με τον οργανωμένο, ούτε με τον φύλαθλο. Απλά η απειρία του Σάμιου στο διοικητικό κομμάτι ήταν ότι δεν ανάθεσε. Πέρα από τον Αντώνη Καζοβασίλη, χρειαζόταν 1-2 άτομα πιο κοντά στην ομάδα να την λειτουργήσουν. Βέβαια, είχαμε την ατυχία να μην έχουμε προβολής, να παίξουμε στο Καφτατζόγλιο. Όλα αυτά συνετέλεσαν να είναι η ομάδα να βρεθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Με αυτούς τους οικονομικούς παράγοντες, εσείς, σαν διοικούσα επιτροπή, τους έχετε κάνει κρούση για στήριξη. Με όλους τους οικονομικούς παράγοντες που τους δραμηνούς, έχουμε κάνει κρούση εκτός από τον κύριο Σάμιο. Είναι όλοι κοντά στην ομάδα και όλοι βοηθούν, να το ξεκαθαρίσω αυτό, έτσι. Και όταν μιλάμε για οικονομικούς παράγοντες, μιλάμε για τον κύριο Μουδούρογλου, μιλάμε για την Ρέικαπ, μιλάμε για τον κύριο Κουντζίδη, για την Νεογάλ. Πρώτα η εταιρεία του κυρίου Κουντζίδη και η Νεογάλ διαφημίζονται, είναι στη φανέλα μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλοι βοηθάνε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ηθικά, πρώτα οικονομικά και ηθικά, και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και εκτός από αυτούς τους 4, και ο Μπάμπης Νικολαίδης αγαπάει και την πονάει την ομάδα. Συγκεκριμένα μετά τον αγώνα
με τον Καμπανιακό. Είναι γνωστό ότι παρέθεσε γεύμα στην αποστολή της ομάδας στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι παρακολουθούν όλη την προσπάθεια. Ξέρουν ποιοι είμαστε και γι' αυτό μας στηρίζουν, έτσι. Αλλιώς δεν θα στηρίζαν και αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε πάντα. Έχουμε κάνει να τους φέρουμε όλους μαζί κοντά, να βάλουν άτομα για να πάει αυτή η ομάδα μπροστά, έτσι, και να μην έχει ανάγκη από τίποτα, να βάλουν άτομα δικής τους αποδοχής, επιλογής στο Συμβούλιο, σαν να είναι αυτοί, και να τρέξουν την ομάδα για να μπορέσει η ομάδα να κάνει το παραπάνω βήμα. Διότι είναι φίλαθλοι της δόξης όλοι αυτοί. Την αγαπάνε την ομάδα, δεν ξέρω, ίσως από άλλες καταστάσεις φοβόταν, δεν θέλουν να μπουν μπροστά, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπουν, να πάρουν την ομάδα και να την πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία και αυτή τη ομάδα είναι να παίζει στην Α' Εθνική. Και έχουμε τη δυνατότητα όταν υπάρχουν τέτοιοι οικονομικοί παράγοντες. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι 4-5 που είπαμε. Είναι όλοι οι επιχειρηματίες της Δράμας που στηρίζουν την ομάδα. Δηλαδή, άμα δουν ότι μπαίνουν και αυτοί μπροστά, επίσημα πλέον, έτσι, νομίζω ότι η βοήθεια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και είδαμε τι πάθαμε με τον ΚΑΟΔ. Ναι, εδώ μια ομάδα Α' Εθνικής τη χάσαμε σε μια νύχτα, για ανεξήγητους λόγους, γιατί όλοι εκτός από δόξα είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού και υποστηρίζαμε και τον. Όλες τις τοπικές ομάδες. Υποστηρίζαμε και τον ΚΑΟΔ. Όχι όλες τις τοπικές ομάδες. Υποστηρίζαμε και τον ΚΑΟΔ. Εντάξει, το άθλημα του ποδοσφαίρου και το άθλημα. Πρώτα το άθλημα του ποδοσφαίρου και μετά είναι το άθλημα του μπάσκετ. Είναι τα κορυφαία. Ήμασταν όλοι οι φίλαθλοι, είμαστε κοινοί και στη δόξα και στο ΚΑΟΔ. Ήταν κρίμα που χάσαμε τον ΚΑΟΔ, μια ομάδα Α' Εθνικής, σε μια μέρα χωρίς οικονομικά προβλήματα, τουλάχιστον φανέρα. Έτσι. Τη στιγμή που δεν χρωστούσε και δεν είχε υποχρεώσει. Εγώ, συζητώντας προχθές με τον κύριο Τσαξαρλή, είπε ότι ήταν γνωστό ότι είχα πει ότι αδυνατό να συνεχίσω. Τέλος πάντων, κλείνοντας, να πούμε και ότι έχουμε εξελίξεις. Ο Όμιλος Σταρ είναι υποστηρικτής επικοινωνίας της δόξας, των αγώνων της δόξας. Υπήρχε συμφωνία, έχουμε να το αναγγείλουμε, να το επισημάνουμε. Ναι, σαν διοικητικό συμβούλιο μελετήσαμε τις προτάσεις που είχαμε στα χέρια μας, είτε από τα κανάλια, και αποφασίσαμε την αποκλειστική μετάδοση, τη μαγνητοσκόπηση των αγώνων εντός έδρας της ομάδας μας, να την παραχωρήσουμε στον Όμιλο Σταρ. Οπότε, από την Κυριακή, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας, υποστηρικτής, δεν είναι χορηγός, υποστηρικτής, είναι για όλο τον αγώνα, όπως λέει ο κύριος Πάσχος, ο Όμιλος Σταρ και τηλεόραση Σταρ. Να σας ευχαριστήσουμε. Κλείνοντας, Σάκη Πάσχο, αυτή την παρουσίαση, 20 Νοέμβρη, πρώτη εκπομπή εδώ στη νέα μου τηλεοπτική στέγη, το μήνυμά σου στον απλό δοξέο που μας βλέπει. Να μην ανησυχεί, όσο είμαστε εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για την ομάδα μας. Μακάρι να βρεθούν πιο καλοί από εμάς, πιο δυνατοί οικονομικά, να ανεβάσουν την ομάδα όσο δυνατόν πιο ψηλά γίνεται, γιατί εμείς όλοι είμαστε εθελοντές. Περίμενα να μας κάνουν ερωτήσεις. Είπαμε το τηλέφωνο ήταν ανοιχτό, δεν πήρε κανένας. Δεν πήρε κανένας να λύσουμε όλες τις απορίες που έχει οποιοδήποτε για οτιδήποτε συμβαίνει στη δόξα. Νομίζω από πλευρά μας ότι μπορέσαμε να πούμε σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα τα είπαμε. Πάντα κάποιος από τη διοίκηση, εξάλλου από τις υποχρεώσεις του καναλιού, είναι να προβάλλει τη δόξα η συνεργασία μας. Βέβαια πάντα αμερόληπτα, έτσι. Δεν θέλουμε ούτε λιβάνισμα, ούτε όλα τίποτα. Όλα τα τμήματα ανάπτυξης της δόξας και ο Καστρινός και η Ακαδημία. Όπου πλέον θέλουμε την στήριξη. Την καλοπροαίρετη κριτική. Λάθη θα κάνουμε και θα γίνονται και θα γίνονται συνεχώς. Ένας άνθρωπος που διοικεί, που δουλεύει, θα κάνει και λάθη και καλά. Εμείς πάντα προσπαθούμε για το καλό της δόξης. Να είναι σίγουροι φίλαθλοι ότι. Και είναι, γιατί το έχουμε αποδείξει και με την περσινή μας παρουσία, ότι η δόξα θα παίξει, όπου και αν παίζει, θα παίζει στα ίσα για την νίκη. Και στις 32 αγωνιστικές που θα έχουμε φέτος, αυτός είναι ο στόχος μας. Να τερματίσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται από τη στιγμή που μας προέκυψε ο Άρης, ο σημερινός Άρης, έτσι, με τον Γκαρυπίδη.
Περιμέναμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς σίγουρα. Και σας είπα, τα παιχνίδια Αγιονέρη, ναι. Αγιονέρη, Γάζαρο και Αλεξανδρούπολη, δηλαδή 5 βαθμούς τους χάσαμε μέσα από τα χέρια μας αδικαιολόγητα, από ατυχία και από κακές διατησίες. Δεν πιστεύω ότι ήταν οι διατησίες στημένες. Εντάξει, είναι κακοί οι διατητές, είναι κακοί οι επόπτες. Πέρσι δεν το είχαμε δει πάντως αυτό το φαινόμενο σε τόσους λίγους αγώνες. Αυτό είπα για μήνυμα προηγουμένως. Να έχουμε τόσες κακές διατησίες εις βάρος μας. Όταν φτάσαμε στο σημείο με τον Καμπανιακό, στη χειρότερη εμφάνισή μας, να παραδέχεται ο αντίπαλος προπονητής ότι έγινε πέναλτι στο 0-0 από τον ποδοσφαιριστή του. Και ο διατής, μάλιστα στη συγκεκριμένη φάση, είπε τον ποδοσφαιριστή μας, αν έπεφτε κάτω, τον έσπρωξε με τα δύο χέρια, ενώ ήταν έτοιμος να βάλει γκολ. Αν έπεφε κάτω, θα σε έβγαζα και κίτρινη κάρτα. Δηλαδή. Α δείτε το βίντεο την απάντηση του κυρίου. Ναι, ναι. Του κυρίου Γιαμουρίδη. Γιαμουρίδη, ναι. Του κυρίου Γιαμουρίδη και του ποδοσφαιριστή του Καμπανιακού. Κύριο Μαρόπουλο, α δείτε τον κύριο Γιαμουρίδη να... και ο αξιολογιστή και ο παρατηρητή διατησία. Λοιπόν, αυτά θα τα έχουμε σάκι. Είσαι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τα ξέρουμε. Εμεί δεν θέλουμε εύνοια. Εμεί θέλουμε να μα παίζουν 50-50. Δεν κάνουμε καμία επαφή με κανένα διατητή, με κανένα. Με παράγοντα άλλη ομάδα και παίζουμε τα παιχνίδια στα ίσα. Όπου και αν παίζει η δόξα, παίζει για, στα ίσα. Για την και νίκη. Καθαρά. Καθαρά για την νίκη. Δεν διαπραγματεύομαι. Να σε ευχαριστήσω. Και βέβαια σε αυτή την προσπάθεια και η οικογένεια για σένα είναι συμπαραστάτης. Διότι λείπεις πολλές ώρες, πολλές ημέρες. Η οικογένεια, είπαμε, είναι μόνο η γυναίκα μου. Τώρα τα παιδιά μεγάλωσαν. Η γυναίκα μου είναι. Τέλος πάντων, όλοι. Και όταν λείπεις από το σπίτι, είναι απουσία. Καλό κουράγιο και εκ μέρους του ομίλου να εκφράσω σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο τις ευχαριστίες για την ανάδειξη του ομίλου ως υποστηρικτή επικοινωνίας. Διάλειμμα. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν τη Σέντρα, Star TV, περνάμε στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Τι έχει, απ' όλα έχει ο Μπαξές που λέει και ο λαός μας. Έχει El Clásico στην Ισπανία, Real Madrid με Barcelona. El Clásico στην Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και El Clásico στο Λεκανοπέδιο. Περιθώρινη Ευρωκόπη. Διαλέγει ο καθένας και πού θα πάει να δει. Απλά να σταθούμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού και του ισπανικού κατά παρασάγκας. Όλος ο πλανήτης ασχολείται με το Real Barcelona και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το αντίστοιχο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτές οι δύο ομάδες είναι μεγάλες κατά την κρίση μου. Πολύ μεγάλες. Αλλά δεν έχουν βοηθήσει παραγωγικά για να έχουμε ένα αξιόλογο ποδόσφαιρο. Κοιτάζουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι διοικήσεις να ελέγχουν το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Διαχρονικά. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόκκινα και τα πράσινα κουστούμια. Με ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ότι πλέον η αξιοπιστία του είναι το Κοριόπολης. Τα γνωστά με τις κασέτες και τις παρακασέτες και τα CD και τον κοριό της, τα γνωστά. Πάμε να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο από τη Super League. Εδώ, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, ΠΑΣ Καλονή, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Πανετολικός, Ξάνθη Πανιώνιος, Πλατανιάς Λεβαδιακός, Πανδρακικός ΑΕΚ και Βέρεια Ηρακλής. Πάμε σε έναν εξαίρετο φίλο από Αθήνα που αγαπάει την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την έχει πλέον όχι ιδιαίτερη πατρίδα, αλλά κάτι ξεχωριστό. Ερασπορ Λευτέρης Αρελάκος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα Σάκη μου, σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, μεγάλη μου αγάπη και η Δράμα και η Καβάλα. Έτσι, και η Κομωτινή και η Ξάνθη όπου εκπέμπουμε. Και όλες αυτές τις περιοχές
Και όπως λέει, όπως έλεγε το ρητό, ερχόμαστε σε λίγο καιρό να τα πούμε και από κοντά. Περισσότερες λεπτομέρειες μην πεις όμως. Ναι. Πάμε για τον ντέρμπι, είσαι στην Αθήνα, καλύπτεις πολλά χρόνια για το κρατικό ραδιόφωνο, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Βέβαια. Απ' τη μια είναι το El Clásico Real Barcelona και απ' την άλλη το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις κόντρες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πού βρισκόμαστε για το αυριανό ντέρμπι, ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες και εκτιμήσεις Λευτέρης Σαριλάκου? Κοίταξε να δεις, αν δεν ήταν η δουλειά μου, θα προτιμούσα να δω βέβαια το Real Barcelona, έτσι. Αλλά λόγω της δουλειάς και λόγω, εντάξει, ότι είναι ένα ελληνικό παραδοσιακό ντέρμπι, θα δω το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και εκεί που θα βρίσκομαι, μακάρι να υπάρχει και δεύτερη τηλεόραση, να ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο ισπανικό El Clásico. Τώρα, αύριο είναι ένα παιχνίδι που προσωπικά λένε όλοι στον Ολυμπιακό ότι αν κερδίσουμε τελειώνει το πρωτάθλημα. 11 στα 11. Ναι, και κάνει σοφαρίζει το ρεκόρ της ομάδας του Μπούκοβι, οπότε θα έχει την ευκαιρία να το καταρρύψει την μεθεπόμενη Κυριακή στις 7.30 που παίζει στο Καραϊσκάκι με τον Αστέρα Τρίπολης και να θεωρείται η ομάδα του Σίλβα δηλαδή ότι έχει ένα ρεκόρ με 12 συνεχόμενες νίκες, αλλά το ζητούμενο είναι βέβαια για να γίνει αυτό το ρεκόρ πρέπει αύριο να κάνει το διπλό στη Λεωφόρο όπως το έχει κάνει πρόπερση με το γκολ του Μίτρογλου στο 90. Κοίταξε να δεις, το παιχνίδι αν το πάρουμε από την άποψη ότι δεν θα υπάρξει κάποιο παρατράγουδο, δεν θα γίνει κάτι και που θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ χαμηλή η τόνη, έχουν πέσει πολύ οι τόνοι εκτός από κάποιες αντιπαραθέσεις για τη διαιτησία, νομίζω ότι θα παιχτεί μέσα στις γραμμές έτσι, του γηπέδου και η ποιότητα του Ολυμπιακού επειδή όντως είναι μεγαλύτερη έχει και ένα προβάδισμα στα προγνωστικά. Εξάλλου το δείχνουν και οι αποδόσεις στο στοίχημα που δίνουν φαβορή τον Ολυμπιακό παρότι παίζει εκτός έδρας και όχι μόνο στον ΟΠΑΠ αλλά γενικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως ένα ντέρμπι κρύβει πάντα κινδύνες, ένα ντέρμπι έχει πάντα τις δικές του ιδιαιτερότητες και δεν είναι λίγες οι φορές που μια ομάδα είναι επιτίδε κατά βούληση, έχει ευκαιρίες, δοκάρια, χαμένα πέναλτι, δεν ξέρω εγώ τι, και σε μια κόντρα βάζει ένα γκολ ο αντίπαλος δηλαδή και κερδίζει έστω και με ένα 0. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Άρα λοιπόν εκτός άλλων προγνωστικά για την έκβαση ενός ντέρμπι αιωνίων δεν υπάρχουν. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει ένα αέρα 8 πόντων, όπου θα παίξει δηλαδή με περισσότερη άνεση. Αυτό που λένε πολλοί ότι έχει μετά παιχνίδι Champions League να σκέφτεται, κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει γιατί το μάτς είναι με την Bayern. Οπότε και να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν θα ζητήσει κανένα παιχνίδι. Ακριβώς. Το παιχνίδι κλειδί είναι με την Arsenal στο Καραϊσκάκι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι επικεντρωμένος σε αυτό το παιχνίδι. Και ανάλογα το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι και αν καταφέρει να ευνηδιάσει τον Παναθηναϊκό όπως ευνηδίασε στις αρχές του πρωταθλήματος τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Ο Μαρινάκης θα πάει στο γήπεδο. Αύριο θα αποφασιστεί στη σύσκεψη. Εντάξει, θα έλεγα, η δική μου εκτίμηση ή θα έλεγα προτροπή είναι να μην πάει, γιατί αφενός μεν δεν κρίνει κάποιον τίτλο, έτσι, και αφετέρου να μην είναι το κόκκινο πανί όπως ήταν πέρυσι. Και οξυνθεί η ατμόσφαιρα. Καλύτερα αν το πάει ο Ολυμπιακός στο λαού-λαού, σιγά-σιγά δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο γήπεδο ή να το παίξει απλά το παιχνίδι, πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Το σημείο άγνωστο σχή είναι τι θα παρουσιάσει ο Στραματσόνη. Αν ήταν ο Αναστασίου, θα ξέραμε τι ομάδα θα παρουσιάσει. Ο Ιταλός, ο νέος προπονητής, ποια είναι η εντύπωση? Θα κάνει σίγουρα αλλαγές, Λευτέρη Σαριλάκου. Κοίταξε, θα αλλάξει το σύστημα. Θα αφήσει το ρόμβο. Και πιστεύω, αυτό το λέω και το πρωί στην εκπομπή στο τρίτο μάτι, ότι επειδή παρότι νεαρό της ηλικίας του έχει δουλέψει σε Ίντερ και Ουντινέζε, ξέρει από ντέρμπι, ξέρει από παραδοσιακά παιχνίδια, θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζει όπως γνωρίζουν σχεδόν όλοι στην Ελλάδα ότι ο Ολυμπιακός έχει ποιοτικότερο υλικό από τον Παναθηναϊκό, άρα δεν θα πάει σε μια λογική να μπούμε μέσα με φούρ να τους πάμε και να τους κερδίσουμε, να τους πιέζουμε, να τους κάνουμε, να τους πρεσάρουμε κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα παίξει σε αυτό το 4-4-2 που λέγεται το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με δύο αμυντικά χαβ, θα θωρακίσει την άμυνά του και θα δώσει χώρο στον Ολυμπιακό να κάνει επιθέσεις ώστε να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός την κόντρα. Εγώ πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει. Yes. Σε παιχνίδι πρωτοβουλίας να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτός με αυτά τα χαβ που έχει, που υστερούν ποιοτικά για μένα από τα αντίπαλα του Ολυμπιακού, εάν το πάει σε αυτό το παιχνίδι πρωτοβουλίας, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει σίγουρα. Εάν ο Παναθηναϊκός περιμένει και χτυπήσει την κόντρα, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ειδικά αν προηγηθεί. Κατάλαβες. Θέλω μια δέσμευση. Στην Ονειρούπολη θα έρθεις και θα έρθεις και στην εκπομπή. Αυτό εννοείται. Παραγγέλνουμε στον κόσμο
Ότι θα είναι στην Ονειρούπολη ο Ελευθέρης Σαρλάκος. Μετά τις 15 Δεκεμβρίου, δεν είναι. Ναι. 15-20 θα Δεκεμβρίου. Είσαι και στο στούντιο εδώ. 16 Δεκεμβρίου έχουμε το Δόξα Άρης. Αυτό θα έρθω οπωσδήποτε να το δω. Δόξα Άρης Τετάρτη. Προγραμμάτισε το. Δόξα Άρης Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου καβάλα Δόξα. Αυτά δεν τα χάνω και ας γίνουν πάλι εκλογές που λέει ο λόγος. Ναι. Να σε καλά, σε περιμένουμε λοιπόν, στα εδάφη μας. Βεβαίως, θα τα πούμε για από κοντά. Να σε καλά, όλοι, και κοσμούς όλοι, την πανέμορφη δράμα. Να είστε καλά. Αυτά από τον κορυφαίο δημοσιογράφο Λευτέρη Σαρλάκο. Περνάμε στην Β' Εθνική. Ο Πανσεραϊκός, η ομάδα της περιοχής μας, έχασε μέσα στα Τρίκαλα και την Σαββατοκύριακο εξτρατεύει στην Ελευσίνα. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Ολυμπιακός Βόλου, Απόλλων Σμύρνης. Να Ελευσίνα, Πανελευσίνακος Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός θέλει σίγουρα βαθμολογικό κέρδος. Είναι κάτω βαθμολογικά και θέλει ανάταση. Ζάκηθος Τρίκαλα, τα Τρίκαλα πάνε πολύ καλά. Αγροτικός Αστέρας Πανεγιάλιος, Λαμία Παναχαϊκή Ντέρμπι, Καλυθέα Λάρισα. Η Λάρισα με τον κύριο Κούγια οδεύει προς την Super League. Αχαρναϊκός Κέρκυρα και άλλο εδώ ένα ντέρμπι στο Μενίδη. Κισαμικός όπου παίζει εκεί είπαμε. Ντέρμπι της Κρήτης, Κισαμικός Εργοτέλης. Στον Εργοτέλη είχαμε απεργίες, στο Κισαμικό παίζει ο Δραμηνός Τσερκέζος και Χανιά αναγέννηση Καρδίτσας. Βαθμολογία. Λάρισα ψηλά, Τρίκαλα Κέρκυρα, η τριάδα της βαθμολογικής κορυφής, Παναχαϊκή Σμύρ, Απόλλων Σμύρνης, αναγέννηση Καρδίτσας, Κισαμικός Καλυθέα, Ολυμπιακός Βόλου, περνάμε Χανιά Εργοτέλης, Αχαρναϊκός, Λαμία χαμηλά, Πανεγιάλιος και από εδώ και κάτω αρχίζει η διακεκαμένη ζώνη. Αγροτικός, Πανσεραϊκός έκανε όλα τα παιχνίδια του, δεν χρωστάει τίποτα, 7 βαθμούς, είναι στη διακεκαμένη περιοχή. Ζάκηθος και Ελευσίνα με 0 βαθμούς. Πάμε να δούμε πώς έχασε ο Πανσεραϊκός στο Αλκαζάρ τα Τρίκαλα. Υπάρχει πρόβλημα τεχνικό, γίνονται αυτά, ζωντανές εκπομπές είναι. Πάμε κάρτες Epsilon Dramas, αύριο Σάββατο, Α κατηγορία. Λοιπόν, Καλύφητος Άγιος Αθανάσιος, διαιτητής Χριστοφορίδης, βοηθή Λαφαζάνη Κελίδης. Προσοτσάνη Δοξάτο. Παρασκευούδης ο διαιτητής, βοηθή Δελιμπαΐδης Γεωργίου. Καλαπάκι Προάστιο. Καράκελες ο διαιτητής, Ιορδανίδου Οικονομίδης, η βοηθή. Πανδράμ Κύρια. Δηλγεράκης ο διαιτητής, Ανδρέογλου Λαμπριανίδης, η βοηθή. Φωτολίβος, Καλός Αγρός, το ντέρμπι του κάμπου. Ραβίκαλης ο άρχοντας της αναμέτρησης, Ζάχαρη Παστιάδης, η βοηθή. Ξηροπόταμος Πετρούσα, ντέρμπι Γοήτρου. Ζουρνατζής ο διαιτητής, Κοτανίδου και Σαπίδης ο βοηθός. Και στο Ελ Κλάσικο του Λεκανοπεδίου, Περιθώριν Ευρωκόπη, Μαμσάκος ο διαιτητής, Φερεσιάδης, Σαπανίδης η βοηθή. Και στο ντέρμπι των πρωτοπόρων, Ορφέας χωριστής Δόξα Σιταγρών, στο γήπεδο του χωριστής, Γεωργιτσόπουλος ο άρχοντας αναμέτρησης, Ζήρδας Χασιώτης η βοηθή. Βαθμολογία, χωριστή μπροστά, από πίσω Σιταγρίνα, το ντέρμπι που θα διευθύνει ο κύριος Γεωργιτσόπουλος. Πετρούσα 20, Φωτολίβος 19, ψηλά το Φωτολίβος. Προσοτσάνη έχει χάσει αρκετό έδαφος, 18 βαθμούς. Κύρια 15, Παδράμ 14, Άγιος 13, Όσος και ο Ξηροπόταμος. Καλαμπάκι 12, Δοξάτο 10, Περιθώρη 10, Καλύφητος 6, Νευροκόπη 6, 3 βαθμούς ο Καλός Αγρός και μείον 3 το Προάστιο. Περνάμε στην Β' Αεραστεχνική. Μαυρόβατος Αμπελόκηποι, Μαυρολεύκη Αμπελάκια, Μικροχώρη Νέα Μισός, Κουδούνια Νέα Σεβάστια, Παρανέστη Ακρίτας Νέας Κρόνης, Πάμα Αγίου Αθανασίου Καστρινός, Φτελιά Μοναστηράκη και Αδριανή Νέρο Φράκτης για την Β' 1 κατηγορία αναμετρήσεις της Κυριακής. Βαθμολογία Μοναστηράκη με Νέα Σεβάστια μπροστά, Μαυρολεύκη Αμπελόκηποι ακολουθούν, Ακρίτας 16, Νέα Μισός, Νεροφράκτης 14, Καστρινός 13, Μαυρόβατος 12, Κουδούνια 12, Αμπελάκια 9, Παρανέστη 7, Ανδριανή 6, Φτελιά 4, Μικροχώρη 3 και η Πάμα του Αγίου Αθανασίου με έναν βαθμό. Β1,
Μιλοπόταμος Μικροκλεισούρα, καλή βρύση, καλή θέα στο ντέρμπι του Μενικίου. Λευκό για Αργυρούπολη, Μικρόπολη Γραμμένη, το άλλο ντέρμπι της περιοχής Προσοτσάνης, Αρκαδικός Βόλακας, Βαθύτοπος Μεγαλόκαπος και Αλιστράτη κάτω Βροντού. Βαθμολογία. Η Αλιστράτη μπροστά, ακούει την αναπνοή του Ισδόξα Βόλακα, Γραμμένη 19, Βροντού 16, Καλυβρίση 15, Αργυρούπολη 13, Μιλοπόταμος 9. Όσο και η Καλυθέα, όσο και η Μικρόπολη. Μαζί και η Μαυραϊτή Μεγαλοκάμπο, με 8 βαθμούς ο Κεραυνός Αρκαδικού, 7 Μικροκλεισούρα, η δόξα της Μικροκλεισούρας, Λευκό για 3 και Βαθύτοπος 1. Πάμε στο γήπεδο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΕΠΣ Δράμας, όπου είχαμε αναμετρήσεις των τμήματων ανάπτυξης της ΕΠΣ Δράμας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, όπως καταγράφτηκε από την εκπομπή Καβάλα Πάμε Γήπεδο και από τον φίλο μας συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον Θέμη. Να αναφέρουμε τις συνθέσεις για την ομάδα της Δράμας. Αλεξίου, Μουλαδάκης, Χατζηδημητρίου, Προκοπιάδης, Χατζικούρτης, Παπαδόπουλος, Αντωνιάδης, Μελικίδης, Δελιολάνης, Αβραμίδης και Τσελεμπής. Για την ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, με το νούμερο 1 Παπάζογλου, 2 Γερμανίδης, 3 Μπόσβελης, 4 Σπυρίδης, 5 Μαλαμίδης, 6 Ζάνταλης, 7 Ηλιάδης, 8 Καβουρίδης, 9 Βακιτζής, 10 Δαμάκης και με το νούμερο 11 ο Θωμαίδης. Που τώρα θα εκτελεστεί από τον Μαλαμίδη, θα περάσει, θα μπει και γρήγορα ο Θωμαίδης, θα γίνει το σουτ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μπήκε στη φάση ο Γερμανίδης. Με το κεφάλι πίσω, το λάθος που θα γίνει Θωμαίδης. Προσπαθεί να πλασάρει, στην πορεία θα πεταχτεί εκεί και ο Δαμάκης και το 0-1 για την Καβάλα. Την νίκησε τη φάση ο Θωμαίδης και ο Αδαμάκης. Και το 0-1 για την ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Στο 23ο λεπτό. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Φάουλ που εκτελείται, πολύ καλή εκτέλεση, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παπάζογλου. Κάνει την κίνηση ο Ηλιάδης, αυτός προτιμάει τον Θωμαίδη. Θωμαίδης πατάει περιοχή, κάνει και τις τρίπλες, έξοχη ενέργεια από τον Θωμαίδη. Το σούτ που θα γίνει, πολύ καλό το σούτ, πολύ καλό το σούτ και η μπάλα σε κόρνερ, ευνηδιάστηκε εκεί ο Αλεξίου. Αδαμάκης και πάλι για τον Γερμανίδη, η σέντρα που θα βγει, σέντρα σουτ από τον Γερμανίδη, να βγάζει για τον Ηλιάδη. Αυτός αποφύγει τον Χατζηδημητρίου. Το γύρισμα πίσω που θα γίνει, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα. Ο Θωμαίδης γύρισμα, το σουτ που θα γίνει τώρα από τον Βακιρτζή. Νέα καλή στιγμή για την ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ζητάει την μπάλα ο Ηλιάδης. Να δούμε αν θα την προλάβει. Την προλαβαίνει τελικά. Σέντρα από τον Ηλιάδη σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Θωμαίδης. Το σουτ και θα μπλοκάρει ο Αλεξίου. Απέφυγε δύο παίκτες. Γερμανίδης
Αλλαγή παιχνίδι και τώρα για τον Θωμαίδη. Σε ευνοϊκή θέση το σούτ του Θωμαίδη και θα μπλοκάρει ο Αλεξίου. Πολύ καλή ενέργεια από τον Θωμαίδη και εξίσου όμορφη ενέργεια και από τον Γερμανίδη. Το λάθος που θα γίνει θα κλέψει ο Τσελεμπής. Θα κάνει και το πλασέ, γρήγορα θα βγει και θα μαζέψει εκεί ο Παπάζογλου. Με τον Μπόσβελη για τον Βακυρτζή. Βακυρτζή ζητάει την μπάλα ο Ηλιάδης, δεν είναι offside, την παλιά στον Ηλιάδη. Ηλιάδης θα κλέψει και τον γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα, το 0-2 για την ομάδα της Καβάλας. Έξοχη η πάσα, έξοχο και το ψιλοκρεμαστό σουτ από τον Ηλιάδη. Το 0-2 για την ομάδα της Καβάλας. Το φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Μουρατίδη, δεν ανησυχεί ο Παπάζογλου. Της Καβάλας τώρα με τον Καβουρίδη για τον Θωμαίδη. Θωμαίδης που πάει να περάσει. Κόπηκε εκεί τελευταία στιγμή, θα περάσει. Είναι αρκετά πεισματάρι στο παίκτη της Καβάλας. Το σούτ που θα γίνει από τον Ηλιάδη, οι κόντρες και θα μπλοκάρει ο Αλεξίου. Νέα καλή στιγμή για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Κίγαης προσπάθησε να βγάλει για τον Θωμαίδη. Ελέγχουν και πάλι τις δράμες με τον Τζελεμπή. Και τώρα Θωμαίδης κάνει την κίνηση ο Ηλιάδης. Δεν υπάρχει offside, σε ευνοϊκή θέση ο Ηλιάδης. Αλλάζει τώρα το παιχνίδι με το Λαυσίδη και το 0-3. Φανταστική προσπάθεια των παιχτών της Καβάλας. Έγινε γρήγορα το 1-2. Η μπάλα θα καταλήξει στον Λαυσίδη. Αυτός δεν θα δυσκολευτεί να πλασάρει τον Αλεξίου και να γράψει το 0-3 ακριβώς στο 43ο λεπτό. Με τον Γερμανίδη σε αυτό το φάουλ. Σε ευνοϊκή θέση το σούτ που θα γίνει και το 0-4. Το 0-4 από τον Αρτεμίου. Η πρώτη επαφή με την μπάλα. Το Αρτεμίου θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Διαστάσεις θριάμβου η νίκη των νέων της Καβάλας. Το λάθος Ζάνταλης έβγαλε την πάσα. Και αυτό που ακούσατε ήταν το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι τους νέους εννοώ, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε 1-0 και μετά πήραμε μια μεγάλη νίκη. Μόλις κάναμε το δεύτερο γκολ είχαμε ένα καλύτερο ρυθμό και κερδίσαμε. Ενώ η κρίση βέβαια που περνάει η Ελλάδα ακούμπησε και το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι δεν βοηθάει πολύ τις μικρές ομάδες με τόσα παιχνίδια. Ένα πράγμα έχω να πω για τις δικές μας τις ομάδες που αφορούν εμάς. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Πιστεύω ότι 4-5 παιδιά αξίζουν να προχωρήσουν. Θεωρούμε ότι κάνουμε μια δουλειά που εμπιστοσύνης και νομίζω ότι αυτό που έγινε με τις μικρές ομάδες να κόψουν κάποια παιχνίδια δεν το θεωρούμε εμείς ποδοσφαιρικά που έχουμε τις εμπειρίες και είμαστε οι παλιοί, δεν το θεωρούμε ποδοσφαιρικά σωστό. Πιστεύω ότι όταν είχαμε είτε 8 παιχνίδια ήταν είτε 10 παιχνίδια ήταν, είχαμε ένα πολύ ωραίο μίνι πρωτάθλημα το οποίο ερχόταν και πάρα πολλοί προπονητές και σκάουτερ και ερχόταν και βλέπαν τα παιδιά. Αυτό αφορά τα παιδιά και όχι εμάς βέβαια, αλλά ήταν τότε καλύτερα πρωταθλήματα. Όσον αφορά το παιχνίδι των μικρών, πραγματικά ήταν για μένα μια έκπληξη, θα έλεγα, όχι μόνο το μέγεθος της νίκης, αλλά και η νίκη ακόμα, γιατί γνωρίζαμε ότι αυτές οι φουρνιές στην περιοχή μας δεν είναι και ότι το καλύτερο είχαμε όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά ήταν μια έκπληξη για μας, τα παιδιά παίξανε αρκετά καλά, θα έλεγα. Βρέθηκαν απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πρώτο της παιχνίδι και κερδίσανε δίκαια. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω ότι το σκορ τα μαρτυρά όλα. Παίξαμε με μια ανώτερη ομάδα. Έχει καλύτερη ποιότητα η Καβάλα και εξάλλου πριν δύο χρόνια στο πρωτάθλημα των παιδών, πρώτοι ήσασταν πάλι σε αυτή την ηλικία. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και τώρα.
Για τη διεξαγωγή του προγράμματος νομίζω ότι την εκάλυψαν τα παιδιά. Θεωρώ για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο πραγματικά πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά θα μαζευτούν και θα δώσουν 4 παιχνίδια και θα σταματήσουν. Αλλά και στους νέους πιστεύω ότι κάπως ισορροπήθηκε η κατάσταση με τη δημιουργία μιας ομάδος από τους τρεις νομούς και έτσι ή μη περιφερειακά θα έλεγα να προχωρήσουν και οι τρεις ομάδες για να πετύχουμε ό,τι πετύχαμε και πέρσι. Και ας μην ξεχνάμε ότι πέρσι οι ομάδες μας βγήκαν πρώτες σε όλη την Ελλάδα και στους παιδες αλλά και στους νέους είχαμε τη δεύτερη θέση. Πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά αλλά δυστυχώς δεν μας προσέχουν όσο πρέπει να προσεχθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το υπόλοιπο βίντεο θα το δούμε στην αθλητική εκπομπή Γκολ και Θέαμα τη Δευτέρα. Η εκπομπή πριν τη Σέντρα θα πηγαίνει, είναι απόφασή της, είναι φιλοσοφία της και θα πηγαίνει σε εγκαταστάσεις σε όλες τις ομάδες. Θέλουμε να αναδείξουμε όλες τις ομάδες, όλους τους συλλόγους, τις περιφέρειες. Και όχι μόνο του νόμου, τις περιφέρειες, είμαστε συγκεκριμένοι. Πρώτο μας το διπορικό, μια ομάδα που έχει τη δική της κουλτούρα, ένα δημοτικό διαμέρισμα που έχει το δικό της πολιτισμό και κουλτούρα, είναι το δημοτικό διαμέρισμα της χωριστής με το καμάρι της ομάδας του δημοτικού διαμερίσματος που είναι ο Ορφέας. Ήμασταν εκεί, βρεθήκαμε, πριν τη Σέντρα αφιέρωμα Ορφέας χωριστής. Πάμε! Ανάπτυξης Ακαδημίες Χωριστής. Ένα από τα στελέχη του προπονητικού ρόστερ είναι ο Σάκης Θωμόπουλος. Σάκη Θωμόπουλε, βρισκόμαστε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ορφέα και έχεις αναλάβει ποια τμήματα της Ακαδημίας του Ορφέα. Είναι τα τμήματα υποδομής, ξεκινάνε από τα 2001 και φτάνουμε μέχρι τους 2010 γεννημένους. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται μια καλή προσπάθεια στα τμήματα υποδομής της ομάδος. Νομίζω ότι αρχίζουν και φαίνονται τα αποτελέσματα και στη μεγάλη την ομάδα. Κάνουμε μια καλή προσπάθεια και φιλοδοξούμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό εδώ. Τι δυναμικό έχει η Ακαδημία? 120 παιδιά έχουμε αυτή τη στιγμή. Ηλικιακά τμήματα? Ηλικιακά είναι χωρισμένα ένα έτος. Θέλω τη φιλοσοφία σου, Σάκη Θωμόπουλε. Η προπόνηση είναι ανά ηλικία και ανά θέση, αγωνιστική θέση, πέρα από τις γενικές αρχές. Εντάξει, τώρα φιλοδοξούμε τα παιδιά να κάνουμε να αγαπήσουν το άθλημα. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα γίνουν ποδοσφαιριστές, αρχικά τουλάχιστον. Σκοπός είναι να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, να το αγκαλιάσουν και από εκεί και πέρα θα το εκτελούν και θα το κάνουν και καλά. Αν το αγαπήσουν, θα το κάνουν και σωστά. Όλα τα παιδιά έχουν θέση σε εμάς, από τον καλύτερο μέχρι το παιδί το οποίο δυσκολεύεται να παίξει ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι οι αλάνες πλέον δεν υπάρχουν, δεν παίζουν τα παιδιά. Και το ποδόσφαιρο πραγματικά έχει αντικαταστήσει την αλάνα. Και θα πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Νομίζω ότι έχουμε δείξει αυτά τα χρόνια ότι το κάνουμε αυτό εδώ, σαν Ορφέας χωριστής. Έτσι, παίζουν όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Μπορεί να μην έχουν όλα τις ίδιες ικανότητες, λέω, αλλά πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Σάκη Θωμόπουλε, η περιοχή μας ήταν ή και είναι χαρακτηρισμένη ως DNA ότι ποδοσφαιρομάνα. Πού χάνεται ο δραμηνός ποδοσφαιριστής? Από τα τμήματα βλέπουμε υπάρχει σχετική οργάνωση. Πού χάνεται? Ποια είναι η θέση σου?
θέλω με τέτοια πορεία που έχεις ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, θέλω κάπου να σπάσουμε αυγά κάτι, να ταρακουνήσουμε Σάκη Θωμόπουλη, να δώσουμε νέο όραμα, να προβληματίσουμε εν κατακλείδη. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή λείπει πραγματικά το όραμα. Θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στο να φτιάξουμε κάτι για το μέλλον και όχι για το παρόν. Έτσι. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να δίνουμε έφαση στα παιδιά τα οποία μετά από ένα σημείο, και ειδικά κάποιες ομάδες όπως η Δόξα, έτσι, η οποία είναι η πρώτη ομάδα του νόμου, θα έπρεπε μετά από ένα σημείο ηλικιακά να αγωνίζονται κάποια παιδιά τα οποία στις ομάδες τους θα κάνουν τη διαφορά, να μην είναι μαζικός αθλητισμός. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά όμως τις υποδομές, νομίζω ότι πάει καλά και η Δόξα που είναι η πρώτη ομάδα του νόμου, όπως και όλες οι ομάδες. Και εσείς εδώ βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο, το μεγαλύτερο για μένα θέμα είναι η αξιοποίηση των παιδιών. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της παιδικής και της μεγάλης ομάδος. Θα έπρεπε να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά, τα νεαρά που έχουν μέλλον αλλά δεν έχουν παρόν. Και όχι σε αυτούς που έχουν παρόν αλλά δεν έχουν μέλλον, να το πω. Αξιοποίηση με αντίστοιχη αξιολόγηση όμως. Ναι, αλλά πρέπει να δείχνουμε το δρόμο. Και ας μην είναι τόσο καλή τώρα, θα είναι μετά. Αυτό βλέπω ότι γίνεται έξω. Δηλαδή, παιδιά τα οποία παίρνουν ευκαιρίες. Εμείς στην Ελλάδα κυνηγάμε μια ευκαιρία, ενώ έξω τους δίνουν ευκαιρίες. Εμείς ψάχνουμε να δημιουργήσουμε την ευκαιρία τα παιδιά, ενώ έξω δίνουν οι ομάδες τις ευκαιρίες στα παιδιά. Δεν είναι, είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία. Να προσγειωθούμε εδώ στο γήπεδο της Χορσής. Ναι, ναι. Βλέπω το βοηθητικό εδώ έχει καλή υποδομή. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ολόκληρο χωριό. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα ολόκληρο χωριό. Δηλαδή, όλο το χωριό συνεργάζεται για να βλέπετε αυτό τώρα που γίνεται εδώ πέρα. Οι ακαδημίες βραβεύτηκαν από τον ΟΠΑ, πήραν αυτή τη τιμητική θέση και αξία. Γιατί ένα χωριό είναι συνδράμει. Δεν είναι 5 άτομα της διοίκησης. Δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε και οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Χρειαζόμαστε χέρια. Ο μικρός φίλος Γιάννης. Γιάννη, τι θέση παίζεις? Από όλες τις θέσεις. Είσαι αγαπημένος με τους φίλους, τους συμμαθητές σου και τους συμπαίκτες σου? Ναι. Αγαπάς τον Όρφε? Ναι. Ποδόσφαιρο και μαθήματα μπορείς να τα συνδυάσεις? Λέει, δύσκολα? Ναι. Πιο πολύ τι αγαπάς? Ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Θέλεις να γίνεις και καλός μαθητής και καλός ποδοσφαιριστής? Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια εγώ. Πάμε στον φίλο μας τον Θωμά. Θωμά, τι θέση παίζεις? Αμυντικός. Αμυντικός. Τι είναι για σένα η Ακαδημία Χορεστής, πώς νιώθεις εδώ? Ωραία. Είσαι με τους φίλους σου καλά? Ναι. Ο προπονητής είναι καλός παιδαγωγός? Ναι. Τι θέλεις από τη ζωή σου μέσα από την Ακαδημία να πετύχεις? Να είμαι πολύ καλός αμυντικός. Αμυντικός και καλός μαθητής, ναι. Ναι. Συγχαρητήρια, Θωμά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έρχεται με πολύ καλή διάθεση στην Ακαδημία, εδώ και είναι τρίτη χρονιά φέτος. Η Ακαδημία μας πιστεύω ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τα παιδιά μας είναι πολύ ευχαριστημένα. Η Χορεστή έχει μια δικιά της κουλτούρα και πολιτιστική και αθλητική. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα παιδιά μας είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είναι και σε όλες. Υπάρχει δραστηριότητα. Υπάρχει, μεγάλη. Ευχαριστούμε. Τομές, πολιτιστικές, μουσικές και αθλητικές φυσικά. Νομίζω ότι χρειάζονται όλα αυτά. Όλα για τα παιδιά μας, για την υγεία τους, για την καλή τους επιμόρφωση, σταδιοδρομία, για όλα. Για το μέλλον τους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ένα γέννημα θρέμα της κοινότητας και της κοινωνίας της Χορεστής είναι ο Βαγγέλης Ζούνης, υπεύθυνος της Ακαδημίας. Βαγγέλη, ποια είναι η φιλοσοφία του Ορφέα Χορεστής στα τμήματα ανάπτυξης? Η φιλοσοφία του Ορφέα Χορεστής είναι ουσιαστικά μια συνέχεια
του πολιτιστικού μας συλλόγου. Πολιτιστικός σύλλογος είναι η μήτρα που έχει γεννήσει οτιδήποτε υπάρχει ξεχωριστή, πολιτιστικό, αθλητικό κτλ. Φιλοσοφία είναι αυτά τα παιδιά όλα να βρίσκονται στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 110 παιδιά. Η πλειοψηφία τους φυσικά είναι από τη χωριστή. Είναι 70-75 παιδιά από τη χωριστή. Υπάρχουν και παιδιά από τη Δράμα, γιατί ως χωριό που βρισκόμαστε κοντά στη Δράμα, έχουμε και πολλά παιδιά από εκεί. Η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή. Τα παιδιά έρχονται εδώ για να χαρούν το παιχνίδι. Δικαιούνται όλα τις ίδιες ευκαιρίες για να μπουν στο παιχνίδι. Οπότε όλα παίζουν τον ίδιο χρόνο, όλα αντιμετωπίζονται το ίδιο. Και όταν πλέον φτάσει η ηλικία τους για να φτάσουν να παίξουν στη μεγάλη ομάδα, στα 14-15, εκεί πλέον θα μπει και ο ανταγωνισμός και η ευγενής άμυλα και θα παίξει ο καλύτερος στη μεγάλη την ομάδα. Εκεί πάμε πλέον στο τομέα της αξιολόγησης. Εγώ θα σταθώ όμως στο πρωταρχικό πεδίο που είναι η ομαδικότητα, που είναι η συλλογικότητα και που είναι ο σεβασμός. Νομίζω ότι το σχολείο μαζί με την Ακαδημία παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο. Εντάξει, θα έλεγα ότι πρωταρχικό ρόλο παίζει η οικογένεια, το σχολείο, και μετά είναι στις δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί να μπορεί και από εκεί να πάρει τα σωστά ερεθίσματα. Έτσι είναι και ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας. Παίζει μεγάλο ρόλο για αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Οπότε πρέπει και αυτοί που ασχολούνται με αυτό, είτε είναι οι προπονητές, οι παιδαγωγοί, είτε οι γονείς που τα φέρνουν στο κήπεδο, είτε αυτοί που ασχολούνται στις ομάδες κτλ., και αυτοί να δίνουν στα παιδιά τα σωστά ερεθίσματα και τα σωστά μηνύματα. Σκέπτεστε κάποιες άλλες επιμέρους δράσεις, δραστηριότητες? Κοιτάξτε, προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε, θα έλεγα, το προϊόν που πουλάμε, αλλά δεν είναι κάτι που πουλάμε. Δεν είναι προϊόν, νομίζω είναι προσφορά. Είναι προσφορά. Είναι ένα λειτουργήμα ουσιαστικά που κάνουμε, γιατί εδώ ξοδεύουμε κάποιο χρόνο από το δικό μας, τον χρόνο τον ελεύθερο, για να είμαστε εδώ και να βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Αυτό όμως το συμμερίζονται οι γονείς, όπως βλέπετε είναι πάντα δίπλα στις όλες τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι όχι να αυξήσουμε τόσο τα παιδιά, όσο να βελτιώσουμε τις παραγόμενες υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι συνυφασμένο και με τη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας Δήμος ή μια κοινότητα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και τις γηπαιδικές και τις κτηριακές, για να μπορεί το παιδί να αισθάνεται πιο ευχαριστό και να μπορεί να περνάει περισσότερες ώρες και με άλλες ασχολίες. Όχι μόνο με το ποδόσφαιρο. Θα μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα που θα αφορούν ίσως τα κορίτσια του χωριού, κάποια μεγαλύτερα παιδιά που δεν συμμετέχουν στη μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι όλα πράγματα που γίνονται υπό σκέψη. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι είδα εδώ όλες οι ηλικίες, οικογένειες, και νομίζω ότι αυτό είναι το απότερο μήνυμα μιας ακαδημίας. Αυτό είναι το απότερο μήνυμα. Τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό. Δυστυχώς ξέρουμε τώρα πολύ καλά ότι στα χωριά το μόνο κομμάτι που μπορούμε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ούτε τμήματα βόλεϊ, ούτε χάντμπολ, ούτε μπάσκετ. Καλό θα ήταν και αυτό. Καλό θα ήταν να μπορούσε να γίνει και αυτό. Έχουμε στα σχέδια κάποιους χώρους εδώ που σε συνεργασία με το Δήμο πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά αυτά είναι μελλοντικά σχέδια. Λόγω και της κρίσης τώρα όλα αυτά έχουν λίγο μείνει ζωσχεδιασμό, έχουν παγώσει. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και σε εσάς. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Και από τα τμήματα ανάπτυξη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το διπορικό Σταρ πριν τη Σέντρα θα πάει στη μεγάλη ομάδα του Ορφέα Χωριστής. Μεγάλη ομάδα αποτελείται από παράγοντες οι οποίοι θα λέγαμε είναι μη τηλεοπτική, μη επικοινωνιακή, είναι της προσφοράς. Αυτό το καταθέτω από προσωπική άποψη. Πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Αθανασίου. Τι σημαίνει Ορφέας, τι σημαίνει η παρουσία σου, πρώτα ιδεολογικά? Ορφέας για μένα προσωπικά είναι μια ιδεολογία, είναι μέσα στην κουλτούρα του χωριού μας. Εγώ έχει που ασχολούμαι διοικητικά εδώ και 10 χρόνια, μόνιμα. Πιο πριν έπαιξα ποδόσφαιρο κάμποσα χρόνια, μια πενταετία έφυγα, πήγα μεταγραφή στον Ακρίτα και μετά πάλι εδώ, μέχρι τα 33 μου χρόνια. Και έχει εδώ και 10 χρόνια ασχολούμαι με τα διοικητικά. Ξεκινήσαμε από εκεί την κάθαρση, γιατί όταν αναλάβαμε δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο που πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι στην το πρωτάθλημα στην Αλφαεθνική. Είστε μπροστά βαθμολογικά, θα επανέλθουμε σε αυτό. Το μεγάλο άλμα, μου είπες, δεν είναι όνειρο, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Να δούμε τον Ορφέα και στην Γάμα Εθνική. Αυτό όμως, Πρόεδρε, συνεπάγεται σε καιρό πολέμου που είναι το τρίτο μνημόνιο, υπέρβαση. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η υπέρβαση,
χωριστεί να, και να βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική και να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Είναι όνειρο και για να γίνει πραγματικότητα χρειάζονται σίγουρα θυσίες. Κοιτάξτε, κάναμε κάποια πλάνα εμείς. Τώρα πρώτα έρθει πρώτα το πρωτάθλημα, έτσι. Και από εκεί και ύστερα έχουμε κάποιες σκέψεις. Θα τις υλοποιήσουμε, θα κάνουμε κάποιες γενικές συνελεύσεις, θα καλέσουμε τον κόσμο μας, θα δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν. Γιατί και ως τώρα που ήρθαμε εδώ δεν ήρθαμε μόνοι μας, με τη βοήθεια όλου του χωριού. Και... υπάρχει στήριξη. Βέβαια υπάρχει στήριξη. Και θα δούμε αν μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, θα συνεχίσουμε. Αν δεν μπορούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα επανέλθω αφήνοντας το διοικητικό, πάμε στο αγωνιστικό. Επικεφαλής στο προπονητικό τμήμα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε, φέτος οριμάζει, βλέπω το πράγμα. Σίγουρα, όπως είπε και ο πρόεδρος, αυτός ο άνθρωπος είναι η αιτία που είναι η ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, χωρίς να δικήσω κάποιους άλλους, στη συνέχεια μπήκαν κάποια άλλα παιδιά, όπως ο Βαγγέλης ο Ζούνης, ο Κώστας ο Παπάζουγλου και άλλος, τώρα μην τους λέω έναν. Αλλά στο σημείο που την ανέλαβε ο Βασίλης ήταν σημείο 0. Ήτανε δύσκολα, τα κατάφερε με τον χρόνο και έφτασε η ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε θέσει ένα στόχο φέτος, υψηλό. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα και όταν, ας μιλήσω από την πλευρά του Προέδρου, όταν ασχολείσαι χρόνια με τα διοικητικά, θες και μια, ας πούμε, μια επιβράβευση. Εγώ από τη μεριά μου... αυτό... αγωνιστική επιβράβευση. Σίγουρα, ναι. Μια διάκριση, όπως θέλετε. Ναι, διάκριση. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω από την πλευρά μου είναι να δουλεύω στις προπονήσεις. Πιστεύω ότι... τα καταφέρνουμε μέχρι στιγμής, έχουμε συμμετοχή, τα παιδιά είναι συνεργάσιμα, είναι καλοί χαρακτήρες, καλοί παίκτες, διαλέξαμε, πρώτα-πρώτα διαλέξαμε, βλέπουμε και το χαρακτήρα των παιδιών και ύστερα το αγωνιστικό κομμάτι. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν, έχουμε καλή παρουσία, πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι και... Το χρονικά περιθώρια δεν μας επιτρέπει να έχουμε τους τρεις ποδοσφαιριστές που μίλησαν στο βίντεο. Δεσμεύουμε, παιδιά, και με τη δική σας συγκατάδυση θα έρθετε εδώ στο στούντιο. Από εμάς, πρεμιέρα σήμερα, ευχαριστούμε για την επιλογή σας να είστε κοντά μας. Να είστε καλά, ραντεβού πρώτα υγεία στην αθλητική εκπομπή της Δευτέρας Γκολ και Θέαμα και την Παρασκευή ξανά μαζί. Να είστε καλά, γεια σας.